Λέω Ζαμπά. Ναι. Επειδή λες και σ' αρέσει να αυτά είναι άλλον ρεπορτάζ. Τι λέω Ζαμπά. Άλλον ρεπορτάζ. Ναι. Άστο, δεν δικό σου. Λέω Ζαμπά, δεν δικό σου. Όταν ακούσω το την... SDNA είναι του Σαββίδη κανάλι. Το δίνει πρώτα σε αυτόν. Εσύ το διαβάζει από το SDNA. Λέω Ζαμπά. Εμείς δεν το βγάλαμε, λέτε στο Μετρόπολη. Εσύ το διαβάζει από εκεί. Μου έτρεπε πολύ εδώ τώρα. Ορίστε. Το SDNA. Έχει σημασία. Έχω λόγο. Για... Έλα ρε, ψάχνει τα site και μα κάνει να κάνει εκπομπή με τα site να πούμε. Τον λέω Ζαμπά και λέω Ζαμπά. Τι θε. Τι είναι ο Λέω Ζαμπά, δεν κατάλαβα. Ό,τι τι. Ένας 19χρονος, μάλιστα, ο οποίος ναι. παίζει ναι. στην Κρόσνη, μπράβο. Τη Ρώσικη, ναι, ναι. και κοστολογείται 5 εκατομμύρια. Ποιος το κοστολογεί 5 εκατομμύρια. Η μεταγραφή τόσο κοστολογεί. Δηλαδή, άμα δεν τον πάρει ο ΠΑΟΚ, θα τον πάρει κανείς με 5 εκατομμύρια, ας πούμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι με κάνεις ρεπορτάζ, μόλις με τη μαύρη μπλούζα του Κωνσταντάρα εδώ πέρα και ολέω Ζαμπά. Πιστεύεις ότι δίνει, πετάει κάποιος λεφτά έτσι η χώρα να ταξίζει. 19 χρονών, ολέω Ζαμπά. Πού έπαιξε μπαλό, ολέω Ζαμπά. Τι καριέρα έχει κάνει ο Λέων Ζαμπά, σε ποια ομάδα παίζει. Έχει παίξει Champions League ο Λέων Ζαμπά. Έχει βάλει γκολ, τι θέση παίζει ο Λέων Ζαμπά και κάνει 5 εκατομμύρια. Σέντερφορ. Σέντερφορ παίζει ο Λέων Ζαμπά. Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν ο αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς, ο Λέων Ζαμπά με 5 εκατομμύρια. Όχι. Όχι. Τι θα γίνει. Αυτό κατάλαβε εσύ. Ξέρω εγώ, αφού είναι σέντερφορ. Εντάξει, και δεν είναι σέντερφορ, είναι μεσοεπιθετικό. Μεσοεπιθετικό είναι. Ναι. Ιδέα δεν έχει την ο Λέων Ζαμπά. Πε δεν ξέρω τι είναι ο Λέων Ζαμπά. Εσύ ρωτά. Άσε με ρε κόκκινο με το Λέων Ζαμπά να πούμε. Πάμε παρακάτω. Ο Λέω Ζαμπά. Πώς το βλέπεις σαν κίνηση. Τι σαν κίνηση. Ναι. Τι σημαίνει αυτό για μένα σαν κίνηση. Κάνει ένα σχόλιο. Ναι. Θέλει να παρουσιάσει έξοδο η εταιρεία του Σαββίδη και πήρε το Λέω Ζαμπά. Αν το πάρει. Αυτό αποκλείεται ναι, να ξυπνήσανε ναι. και να αρχίσουν να κάνουν επενδύσεις σε παιδιά τα οποία ναι. έχουν προσδοκόμενη επένδυση νέου ανθρώπου 5 εκατομμύρια. Αυτή είναι μεταγραφή φτασμένου παίχτη. Τι σημαίνει αυτό. Ότι το σκάουτινγκ του πάγου στου νέου είναι για κλωτσιές. Τι λέω Ζαμπά. Όχι το σκάουτινγκ. Τι το σκάουτινγκ. Okay. Άμα είναι να δίνει ο ΠΑΟΚ 5 εκατομμύρια για 19χρονο Λέω Ζαμπά από τη Ρωσία, αγνώστου ταυτότητα υπτάμινο αντικείμενο, τι λέω Ζαμπά. Σα δουλεύει ο Γιώργος Σαββίδης, λέω εγώ. Λέω Ζαμπά. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Ναι. Σα δουλεύει καλά ο Γιώργος Σαββίδης. Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ τι κάνουν. Τι κάνουνε. Πλούσιο τον Πουλιοτόπουλο. Ξέρω εγώ τι κάνουν οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Άρα δεν γίνεται δουλειά. Πώς δεν γίνεται δουλειά. Μια χαρά. Κάνουν δουλειά γιατί. Πώς δεν γίνεται, αφού δεν μπορεί να βγάλει ο ΠΑΟΚ και ο κάθε ΠΑΟΚ. Τι σε νοιάζει εσένα στην εταιρεία του άλλο θέλει να κάνει. Θέλει να ξοδέψει 5 εκατομμύρια για τον Λέω Ζαμπά. Πάντως 5 εκατομμύρια. Να κάνουμε κουβέντα ή όχι. Όχι, δεν θέλω. Γιατί. Έτσι δεν γουστάρω. Τι λέω Ζαμπά. Τι το έβγαλε ο Γιώργος τώρα, Λέω Ζαμπά 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια Λέω Ζαμπά σημαίνει διώχνω τον. Αυτό που λες. Τον. Αυτό τον. Ποιον διώχνει. Ποιον διώχνω. Τι ποιον διώχνει. Δύο πρέπει να διώξει. Ποια πες εσύ ποιον να διώξει. Δύο πρέπει να διώξει. Πόσο έχει, ξέρεις. Λέγε πόσους. Έκανες ρεπορτάζ. Ναι. ναι. Ποιος ρεπορτάζ. Ποιος εσύ ποιος λες. Υπάρχει ο Μάτος. Ο Μάτος. Ένας. Φεύγει ο Μάτος. Όχι. Υπάρχει ο Μαουρίσιο. Φεύγει ο Μαουρίσιο. Όχι. Υπάρχει ο Σακό. Ναι. Ο Μάτος τι σχέση έχει με αυτούς. Ξένοι είναι. Ξένοι. Ποια είναι η θέση ξένοι. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Υπάρχει ο Σακό. Φεύγει ο Σακό. Όχι. Υπάρχει ο Ουάρντα. Ναι. Υπάρχει ο Ενρίκε. Ναι. Και πολύται πάνω... ο Άρντα και ο Πρίγιοβιτς. Αυτοί οι δυο πολλούνται. Αυτοί οι δυο πολλούνται. Πολλούνται. Πολλούνται αυτοί οι δυο. Ο Πέλκας δεν πολλείται. Αυτοί οι δυο πολλούνται. Ο Πέλκας είναι Έλληνας και δεν πιάνει θέση ξένα. Ναι, λέω, αυτοί είναι, ναι. Αυτόματα ναι. δημιουργείται πρόβλημα στη θέση. Αφού θα πουληθεί ή ο Άρντα ή ο Πρίγιοβιτς και οι δύο. Για να πουληθούν πρέπει να έρθουν προτάσεις. Άρα κάτι ξέρουν. Ότι ξέρουν ότι θα έρθουν προτάσεις. Ήδη τη μία την πρόταση την έχουν. Ή μπορεί να υπάρχει ήδη πρόταση. Υπάρχει πρόταση. Για τον Πρίγιοβιτς. Για τον Πρίγιοβιτς. Και για τον Ουάρντα περιμένουν. Αλλά επειδή η Αίγυπτος είναι τα ανακούκορτα, σου είπα δεν ακουμπήσει την μπάλα ο Ουάρντα. Δεν την ακούμπησε, τελειώσαμε. Δεν μου λες. Ναι, να σου πω. Υπολογίζεις καθόλου την περίπτωση ότι η Σερβία μπορεί να προχωρήσει στο Μουντιάλ και να ανέβει πολύ το κασέ του Πρίγιοβιτς. Πώς, από τον πάγκο που θα είναι. Δεν το υπολογίζεις αυτό. Όχι, δεν το υπολογίζω. Να το υπολογίζεις. Τον Μπαγκίτη. Στο λέω σήμερα. Ναι, τι λες. Στο λέω σήμερα. Θα περάσει η Σερβία και. Η Σερβία θα περάσει σίγουρα. Εκεί η Ελλάδα πήρε, πώς το λένε. Πανευρωπαϊκό. Έκανε ο Χατεργιανάκης μεταγραφή μεγάλη δηλαδή. Για αυτοί που δεν παίζανε ο Χατεργιανάκης. Για πόσοι παίξανε και κάνανε. Τι κάνουν, ποιος έπαιξε από αυτούς, τους αναπληρωματικούς. Πόσοι κάνανε και τι πορεία. Τι κάνανε. Κάνανε, οι αναπληρωματικοί παίξανε. Δες πόσοι κάνανε καριέρα. Ναι. Άρχισαν από το εξωτερικό ναι, ναι. να βλέπουν με τελείως διαφορετικό μάτι. Ναι, ναι. Τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μπράβο, ναι. Και άνοιξε ο δρόμος για την Αγγλία ναι. και για τις υπόλοιπες χώρες. Πέραναν περισσότερους Έλληνες. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν αυτό μια επιτυχία. Μπράβο, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, για τους μάνατζερ και τους παίκτες, μεγάλη επιτυχία. Ότι και ο Πρίγιοβιτς, ναι. ο Παγκίτης όπως λες, ναι. εφόσον προχωρήσει η Σερβία, ναι. θα έχει, έχει καλύτερη επιλογή. Άλλο να πάει στη Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ ναι. ή στην Κίνα, ναι. και άλλο να πάει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Ναι. Σωστά. Όχι. Τι όχι, ρε φίλε.
Ο ίδιος την ίδια διάθεση, δεν κατάλαβα. Το ξέρεις, άλλη διάθεση έχει να παίξει. Μιλάς με τον Πρίγιοβιτς και πίνετε καφέ και ξέρεις τι διάθεση έχει ο Πρίγιοβιτς. Πρέπει να έχω πιει καφέ μαζί του. Ξέρω εγώ τι διάθεση. Λέω το αυτονόητο. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής, ναι, ο οποίος φεύγει, ναι, η μόνη λογική να φύγει κάπου, ναι, είναι να πήγαινε στο παρελθόν στην Κίνα όπως έγινε από κάποιους νέους ποδοσφαιριστές, ναι, οι οποίοι πήγανε, ναι, ναι, γιατί στα 23 ή στα 25, ναι, αποφάσισαν ότι θα βγουν στη σύνταξη. Ναι. Εντάξει, για μένα λάθος. Μάλιστα. Okay. Εγώ ξέρεις, κατάλαβα. Πουλάνε τον Ουάρντα, πουλάνε και τον Center Four, ναι, και θα πάρουν αυτό τον πιτσιρικά με 5 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, κανείς δεν ανησυχεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμένα σαν κίνηση δεν μ' αρέσει. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Ωραία. Όχι η απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Το ποσό. Το ποσό είναι θέμα της εταιρείας. Τι θέμα της εταιρείας είναι, ρε κόκκινε. Καθαρά θέμα. 5 εκατομμύρια 19 χρόνια από τη Ρωσία. Η εταιρεία ξέρει τι πρέπει να δίνει και γιατί τα δίνει. Ναι. Θα του πω εγώ γιατί. Ναι. Δεν πάω να δώσω 55. Ναι. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι η εταιρεία. Χρεώνουν κάτι. Κάτσε ρε κόκκινε να μιλήσω. Αντιλαμβάνομαι ότι η εταιρεία βολεύεται να έχει έξοδα. Και ότι κάθε χρόνο πρέπει να κλείνει τρύπες η εταιρεία. Αυτό κατάλαβα. Καλά κάνει. Δεν την πειράζει αυτό την εταιρεία. Αυτό λέω. Καλά. Δεν με ενθουσιάζει λοιπόν ότι θα έρθει αυτό εδώ. Δεν με ενθουσιάζει, ας πούμε, ως ταλέντο που θα έρθει. Εγώ στον ΠΑΟΚ θέλω φτασμένους παιχταράδες. Με 5 εκατομμύρια έπαιρνες δύο φτασμένους παιχταράδες 27-26 χρονών, έτοιμους για εντεκάδα. Και τα 5 εκατομμύρια για να πάρεις αυτόν, ούτε μου λέει τίποτα. Το κατάλαβες αυτό το πράγμα. Έτσι λέω εγώ, ρε φίλε. Υπάρχει την άποψή μου, ναι. Υπάρχει μια άλλη παράμετρο. Για πες μου την παράμετρο την άλλη. Που λέει ότι ο ΠΑΟΚ βάζει τον πήχη ψηλά και αρχίζει και εξετάζει άλλα πράγματα. Τι πήχη ψηλά βάζει ο ΠΑΟΚ, ρε. Σου φέραν 19 χρόνια με 5 εκατομμύρια. Με 5 εκατομμύρια μπορούσες να πάρεις Βέρμπλουμ. Τι να τελειώσεις, ρε κόκκινε. Μπορείς να πάρεις τρεις. Όχι, να μην τελειώσεις. Τρεις έτοιμους παιχταράδες. Αν τους πάρει και τον Βέρμπλουμ και τον Βέρμπλουμ. Τι Βέρμπλουμ, άμα τους πάρει, μπράβο. Τώρα άμα δεν τους πάρει δεν είναι καλά. Υπάρχει μια άλλη πολιτική. Τι πολιτική. Που ακολουθούν συνήθως οι πορτογαλικές ομάδες που είναι καλή αγορά. Η οποία βλέπουν ότι υπάρχουν μάτια πάνω τους, ναι, ναι. Παίρνει παίκτες πληρώνοντας τους τέτοια ποσά, 2-3 ναι, 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 ναι. Και τους πουλάει μετά 23-25. Άμα τον πουλήσει 23, μαγκιά του ρε κόκκινε. Αυτή τη στιγμή σαν κίνηση δεν μ' αρέσει εμένα. Ναι. Δεν γίνεται εφόσον δεν υπάρχει προοπτική. Αν αυτό το παιδί. Εγώ λέω ρε φίλε. Έχει τα εχέγγυα. Εγώ, να ρε, τελειώσω. Ωραία. Αν αυτό το παιδί έχει τα εχέγγυα. Τι έχει. Να φέρει πολλά περισσότερα χρήματα, καλά κάνουν και τον παίρνουν. Εντάξει. Δεν είναι κακό αυτό. Εμπόριο είναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήρε έναν 5 εκατομμύρια και τον πουλήσει 10. Δηλαδή παίρνει λαχείο από το πρακτορείο του Περχεμέ. Ο Ροντρίγκες, ρε φίλε, τον, ναι, πήρε 300.000 και τον πούλησε σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ναι, ναι, πήρε και τον Πρίγιοβιτς, ναι, πήρε και τον Ουάρντα. Ναι. Άντε να στα πω τα γράμματα. Τον Πρίγιοβιτς θα τον πουλήσει 10 αφήστε, εκατομμύρια ευρώ. Αφήστε το γλύψιμο, ρε. Σταματήστε το γλύψιμο, ρε. Είσαι βλάκας. Αυτό είναι γλύψιμο. Σταματήστε ρε, το γλύψιμο. 300.000 το ίδιο με 5 εκατομμύρια, ρε. Αφήστε το γλύψιμο, ρε. Εγώ λοιπόν λέω Σαραπτόπουλος στο FM. Επειδή βλέπει λοιπόν ότι, ναι, του βγαίνει, ναι, 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 ότι μαθαίνει και αυτός ότι έκανε, καλά, ο Μαρινάκης χρόνια, καλά, και ο Ολυμπιακός, ναι, σου λέει θα ανεβάσω τον πήχη μου. Ναι. Πήγε, δεν θα δώσω 300. Πήγε στο Champions League ο Σαββίδης για να ανεβάσει τον πήχη. Πιθανό να υπολογίζω ότι θα μπει. Α, θα μπει. Ναι. Και άμα δεν μπει, τι θα γίνει. Το δύσκολο είναι λοιπόν, να μπει. Λοιπόν, κόκκινε, άσε. Εγώ με 5 εκατομμύρια που περίμενα τρεις παιχταράδες για πρωταθλητισμό. Ναι. Τρεις παιχταράδες. Αν δεν πάρεις, θα είναι λάθος. Σταμάτα, ρε κόκκινε, αν δεν πάρεις. Σήμερα μιλάμε. Με 5 εκατομμύρια παίρνεις τρεις παιχταράδες για πρωταθλητισμό, τρεις παιχταράδες για να περάσεις τη Βασιλεία. Το κατάλαβες το έργο. Σωστά. Άντε, τελειώσαμε. Πάνε στα άλλα θέματα. Σωστά. Άντε.